Η Εύα Πάλμερ καταγόταν από την Αμερική, αλλά η ψυχή της ήταν πάντα ελληνική. Δούλεψε σκληρά για να μην σβηστεί η αρχαία ελληνική παράδοση. Εμπνεύστηκε και κουράστηκε πολύ για να επαναφέρει τις ξεχασμένες δελφικές γιορτές. Αγάπησε την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, όχι μόνο τον αρχαίο, αλλά και το σύγχρονό της. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι Έλληνας είναι αυτός που παίρνει μέρος στην ελληνική παιδεία. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε πως η Εύα Πάλμερ ήταν κατά βάθος Ελληνίδα. Η Εύα Πάλμερ Σικελιανού ήταν αρχαιολόγος και γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1874 από πλούσιους γονείς. Ο πατέρας της, ο Κούρτλαντ Πάλμερ, ήταν για την εποχή του σπουδαίος άνθρωπος. Ήταν γιος πάμπλου του επιχειρηματία με πολλές γνώσεις. Πίστευε ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε και να πράττουμε ελεύθερα ή αλλιώς πίστευε στο ελεύθερο πνεύμα και συγκέντρωνε στο σπίτι του τα πιο φωτισμένα μυαλά της εποχής του από κάθε θρησκεία και εθνικότητα. Η κόρη του Ευαλίνα ή αλλιώς Εύα μεγάλωσε ανάμεσα σε συγγραφείς και καλλιτέχνες και σπούδασε αρχαία ελληνικά και μουσική. Αυτό την έκανε να ονειρεύεται από παιδί να έρθει στην Ελλάδα και να γνωρίσει από κοντά τον τόπο που γεννήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Ήθελε να γνωρίσει όχι μόνο τα αρχαία μνημεία, αλλά και τη σύγχρονη ζωή της χώρας που λάτρευε. Η Εύα έφυγε πολύ μικρή από την Αμερική και άρχισε να ταξιδεύει στην Ευρώπη. Στα ταξίδια της γνώρισε σπουδαίους ανθρώπους όπως ο λογοτέχνης Όσκαρ Ουάιλντ, η ηθοποιός Σάρα Μπερνάρ, ο συγγραφέας James Joyce, ο γλύπτης Αύγουστος Ροντέν και άλλοι. Στο Παρίσι γνώρισε τον ηθοποιό Ρεϊμόν Ντάνκαν, αδελφό της περίφημης χορεύτριας Ισιδώρας Ντάνκαν. Τα δύο αδέλφια λάτρευαν την Ελλάδα, καθώς ο Ρεϊμόντ είχε παντρευτεί στην Αθήνα την Πινελόπη Σικελιανού, την αδελφή του μεγάλου μας ποιητή, η οποία ήταν πολύ όμορφη και με καλλιτεχνική διάθεση. Η Πινελόπη Σικελιανού έγινε φίλη της Εύας Πάλμερ και της έμαθε την ελληνική παραδοσιακή τέχνη του αργαλιού. Εκεί στο Παρίσι, στο σπίτι ενός Αμερικανού φίλου της, η Εύα άκουσε για πρώτη φορά την Πινελόπη να ψέλνει δύο εκκλησιαστικούς ύμνους. Μετά έγραψε στο βιβλίο της «Ιερός Πανικός» για τη στιγμή που την άκουγε. Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. Ήταν σαν να είχε περάσει ένα σφουγγάρι πάνω από ένα πυκνογραμμένο πίνακα. Αισθάνθηκα σαν να άκουγα μουσική για πρώτη φορά. Σαν να άκουγα ανθρώπινη φωνή για πρώτη φορά. Το 1906 η Εύα ήρθε με τους Ντάνκαν στην Ελλάδα και γνώρισε τον Άγγελο Σικελιανό. Ο σπουδαίος μας ποιητής ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα αυτή τη γοητευτική γυναίκα. Για την πρώτη του συνάντηση, στο σπίτι της Ισιδώρας Ντάνκαν στο Βύρονα, έγραψε η Εύα αργότερα. Τον πρωτοείδα σε μια μεγάλη αυλή μακριά από την Αθήνα. Ο Άγγελος έφτασε από το βαπόρι στον Κοπανά, το σημερινό Βύρονα, πεζός. Στάθηκε στην αυλή, λεπτός, ξανθός, χλωμός τον ήλιο του Αυγούστου. Έπειτα στη μεγάλη κάμαρα, ζήτησε νερό, ένα μικρό καφέ και μέλι και όλες τις μέρες εκεί δεν έτρωγε τίποτα άλλο. Αυτό το βράδυ μίλησε πολλή ώρα και εγώ και τούτη η υπερηφάνεια μου ότι εγώ ξένη που ήμουνα τον αναγνώρισα αυτό το βράδυ όπως το γνωρίζω σήμερα και δεν σάλεψα ποτέ από τη βεβαιότητα ότι άκουα προφητικά λόγια και για την Ελλάδα και για τον κόσμο ολόκληρο. Μετά το ταξίδι του στη Βόρεια Αφρική όπου έγραψε το μεγάλο ποιητικό έργο «Αλαφροίσκιωτος», ο Άγγελος Σικελιανός παντρεύτηκε την Εύα Πάλμερ. Από το 1907, μετά το γάμο της, η Εύα Πάλμερ Σικελιανού έζησε στην Ελλάδα και το 1909 γέννησε τον Γλαύκο, το μοναδικό παιδί του ποιητή. Στην Ελλάδα, η Πάλμερ αγάπησε τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, τις ελληνικές λαϊκές φορεσιές και τα δημοτικά τραγούδια. Είχε σπουδάσει πιάνο, όμως το όργανο αυτό δεν μπορούσε να αποδώσει σωστά τα αγαπημένα της δημοτικά. Σπούδασε λοιπόν βυζαντινή μουσική για 5 ολόκληρα χρόνια κοντά στον καθηγητή Κωνσταντίνο Ψάχο για να μπορεί με βυζαντινές νότες να παίζει όποιο τραγούδι επιθυμούσε.
Και επειδή τα μουσικά όργανα της δυτικής μουσικής, όπως το πιάνο, δεν ήταν φτιαγμένα για να παίζουν βυζαντινή μουσική, χρηματοδότησε η ίδια την κατασκευή ενός ειδικού οργάνου με πλήκτρα. Μαζί με τον καθηγητή της Κωνσταντίνο Ψάχο, επισκέφτηκαν το εργοστάσιο Steinmeier στο Μόναχο, όπου με τη βοήθεια του Έλληνα μαθηματικού Βραχάμι κατασκευάστηκε ένα ιδιαίτερο και μοναδικό πιάνο. Εγώ μελετούσα τη θεωρία της ελληνικής μουσικής αρκετά χρόνια με τον Ψάχο. Εκείνος είχε την ιδέα να κατασκευάσει ένα όργανο με 56 διαστήματα στην οκτάβα. Και εγώ παράγγελα αυτό το όργανο στη Γερμανία. Με το όργανο αυτό και την παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής θα μπορούσε να γραφεί και να αποδοθεί όχι μόνο η βυζαντινή μας μουσική, αλλά και η μουσική παράδοση πολλών αρχαίων λαών, που με τη καθιερωμένη ευρωπαϊκή κλίμακα δεν ήταν δυνατό να αποδοθεί. Την κατασκευή του οργάνου παρακολούθησε λίγο και ο Άγγελος Σικελιανός, που συνόδευσε την Εύα στη Γερμανία. Το νέο όργανο τράβηξε το ενδιαφέρον ακόμη και των Ινδών, οι οποίοι την ίδια περίοδο προσπαθούσαν να κρατήσουν ζωντανή τη δική τους παράδοση, που ένιωθαν ότι κινδύνευε από τους Άγγλους κατακτητές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εύα έπεισε μια Ινδή φίλη της να έρθει στην Αθήνα για να μάθει και εκείνη τη βυζαντινή μέθοδο, ώστε να τη χρησιμοποιήσει στην καταγραφή Ινδικών μελωδιών, γιατί οι Ινδοί δεν είχαν κάποιο σύστημα μουσικής με σύμβολα όπως είναι η βυζαντινή σημειογραφία. Η Εύα Πάλμερ προσπάθησε να πείσει τους Έλληνες να αγαπήσουν τη δημοτική τους παράδοση και την κληρονομιά της Ελλάδας. Από το 1924 σκεφτόταν για τη διάδοση της δελφικής ιδέας και 3 χρόνια αργότερα, το 1927, μαζί με τον σύζυγό της, οργάνωσαν την επαναφορά των αρχαίων δελφικών γιορτών, ένα καλλιτεχνικό γεγονός που έγινε γνωστό ακόμα και πέρα από την Ελλάδα. Το όνειρο του Αγγέλου και το δικό μου ήταν πάντα να μπορέσουμε κάποτε να ξαναζωντανέψουμε και να χαρίσουμε στους δικούς μας τη μεγάλη αυτή πνευματική παράδοση που θαυμάζει όλος ο κόσμος. Συμπαραστάτης και εμπνεύστρια του συζύγου της Άγγελου, σύμβουλος και ακούραστη εργάτρια, συνέβαλε αποφασιστικά στην πραγματοποίηση των γιορτών, με πολύ μόχθο και χρησιμοποιώντας δικά της χρήματα από τη μεγάλη πατρική της κληρονομιά. Δική της ήταν η διδασκαλία του χορού και η σχεδίαση των περίφημων κοστούμιών της παράστασης του Προμηθέα Δεσμότη, που ύφανε η ίδια στον αργαλιό. Όμως το θέατρο για μας ήταν ένα μέσο και όχι σκοπός. Γιατί η αρχαία αμφικτιονική προσπάθεια το ίδιο μέσο χρησιμοποίησε, δηλαδή το θέατρο, θέλοντας να ενώσει τις καρδιές των ανθρώπων για το σκοπό της. Στην παράσταση αυτή, κορυφαία στο χορό ήταν μια υπάλληλος τράπεζας με δυνατή φωνή και εντυπωσιακή κορμοστασιά, η Κούλα Πράτσικα, που αργότερα έγινε σπουδαία χορογράφος και ίδρυσε την πρώτη σχολή χορού στην Ελλάδα. Τι έκαμε η Εύα, μας έκανε και τις αξέχαστες πρόβες. Τι κάναμε, είμαστε κορίτσια όλες, μικρά, νέα. Δεν καταλαβαίναμε και δεν καταλαβαίναμε το Σικελιανό. Αργότερα ναι, εκείνη την ώρα εβλέπαμε την Εύα. Ζήσαμε ένα θρύλο. Αυτόν πρέπει να συντηρήσουμε. Διότι μέσα από τις δελφικές γιορτές, κατά τη γνώμη μου, σήμερα που είμαι όριμη, ξεκίνησε η γενιά του 30. Μας άνοιξαν οι Σικελιανοί ένα δρόμο, μια λεωφόρο προς την Ελλάδα. Οι δεύτερες δελφικές γιορτές, πάντα με τη συμμετοχή της Πάλμερ, έγιναν το 1930. Όμως διάφορες δυσκολίες που ακολούθησαν και τα μεγάλα οικονομικά χρέη που είχε δημιουργήσει για να πραγματοποιήσει τις γιορτές, την ανάγκασαν να φύγει από την Ελλάδα. Επέστρεψε στην Αμερική και δούλεψε με διάσημους συνεργάτες ως σκηνοθέτης, χορογράφος και δασκάλα θεάτρου και αρχαίας τραγωδίας. Παράλληλα, ασχολήθηκε με πάθος για να αναγνωριστούν και να διαδοθούν εκτός Ελλάδας τα έργα του Άγγελου Σικελιανού.
Όπως λένε πολλοί μελετητές, η Εύα Σικελιανού βοήθησε έναν μεγάλο ποιητή να αναπτύξει το ταλέντο του. Η αλληλογραφία του Άγγελου με την Εύα Σικελιανού, που έχει σωθεί, αποτελεί μια πρώτη τάξη ως μαρτυρία για τη ζωή τους. Για τις δελφικές γιορτές και τα μεγάλα έξοδά τους που τους έφεραν οικονομικά προβλήματα, για τον αναγκαστικό χωρισμό του πολέμου και τα δύσκολα χρόνια μετά τον πόλεμο, για το δεσμό του ποιητή με την Άννα Καραμάνη, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ποιητής με την υγεία του και τις λίγες καλές στιγμές που έζησε τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Εύα Πάλμερ βρισκόταν στην Αμερική. Από εκεί αγωνίστηκε για τη συγκέντρωση βοήθειας για την Ελλάδα. Συνέχισε να στέλνει χρήματα στο Σικελιανό, που ήταν πλέον παντρεμένος με τη δεύτερη γυναίκα του, την Άννα. Με μια σπάνια μεγαλοψυχία και μεγάλη αφοσίωση στην ποίησή του, το 1946 υποστήριξε με τη βοήθεια του σπουδαίου συγγραφέα Χένρι Μίλλερ την υποψηφιότητα του Σικελιανού για τον Νόμπελ. Το 1950 η Εύα σχεδίαζε την επιστροφή της στην Ελλάδα και την επαναφορά των δελφικών γιορτών. Οι ελληνικές όμως αρχές δεν της έδωσαν την άδεια, θεωρώντας την «persona non grata», πρόσωπο ανεπιθύμητο, εξαιτίας των πολιτικών της φρονημάτων. Την πρόφτασε ο θάνατος του ποιητή το 1951. Η αγάπη της για τη χώρα μας δεν έσβησε ποτέ και οι θεοί της Ελλάδας της επιφύλαξαν ένα τέλος αντάξιο των ονείρων της. Στο τελευταίο της ταξίδι στην Ελλάδα, ένα χρόνο μετά, το 1952, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε ενώ παρακολουθούσε τις δελφικές γιορτές. Σύμφωνα με την επιθυμία της, ο τάφος της είναι στους Δελφούς, δίπλα στον Άγγελο Σικελιανό. Στην εισαγωγή του βιβλίου «Ωραία ματαιοπονία» της Εύας Πάλμερ, η συγγραφέας Ρίτσα Φράγκου Κικίλια γράφει: «Η αρχαιολατρία της Πάλμερ όχι μόνο δεν την εμπόδισε, αλλά αντιθέτως τη διευκόλυνε να έρθει σε επαφή με το νέο ελληνικό κόσμο, με την Ελλάδα της εποχής της, στην οποία διάλεξε να ζήσει, αλλά και να πεθάνει, αφού χρόνια πολλά αργότερα και αφού έχει φύγει πρώτος ο Σικελιανός, εδώ επέστρεψε για να αφήσει την τελευταία της πνοή». Επίσης γράφει ότι η Εύα ήταν μορφωμένη, ευαίσθητη και είχε άποψη την οποία στήριζε χωρίς να νοιάζεται για το κόστος. Κυκλοφορούσε, όπως ήταν γνωστό, φορώντας χιτόνα, ως αρχαία Ελληνίδα. Θεωρούσε ότι υπάρχει συνέχεια μεταξύ αρχαίου και νέου ελληνισμού και ότι στην ελληνική πραγματικότητα ένας άνθρωπος μπορεί να διατηρηθεί αγνός, μακριά από τα κακά της τεχνικής και του πολιτισμού.